Άρχον Οφικιάλιος χειροθετήθηκε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας. Πρόκειται, Παντελή Γκόνο, για ένα σημαντικό αξίωμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είναι ένας τιμητικός τίτλος, τον οποίο αποδίδει το Πατριαρχείο σε ανθρώπους που εργάζονται για το καλό της Εκκλησίας και της κοινωνίας. Και στην περίπτωση βεβαίως του Σωτήρη Τσιόδρα, αφορά τις προσπάθειές του για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ο κύριος Τσιόδρας μίλησε συγκινημένος στον Οικουμενικό Πατριάρχη, λέγοντάς του ότι είναι σύμβολο της Καθολικής Ενότητας και της Ομόνοιας. Και στη συνέχεια αναφέρθηκε στη σχέση την οποία πρέπει να έχουν η Εκκλησία και η Επιστήμη. Μπορούμε να ακούσουμε τη δήλωσή του. Η Επιστήμη ταυτίζεται εξ ορισμού με τη συνετή και συνεχή αναζήτηση της αλήθειας, η οποία φρονώ πως είναι ο σκοπός της ζωής μας. Στην αναζήτηση αυτή είναι συνοδοιπόρος και η Εκκλησία μας. Η Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία πρεσβεύει την αλήθεια στο πρόσωπο του Θεανθρώπου, της οδού και της αληθείας και της ζωής. Τα ίδια τα ψευδή και ακύρατα χείλη ετάφτισαν την θεϊκή ουσία με την αναλύωτη από τους εμπαθείς λογισμούς και εγωισμούς αλήθεια. Να τη φροντίζει άλλη στιγμή.